μπαμ, μην ξαναπεθάνεις, Παρασκευή. Η πιο μακροβιότερη μαύρη κωμωδία που έχει πολλές εκπλήξεις. Πάμε να συναντήσουμε όλους τους συντελεστές και να μάθουμε πολλά. Αλλά τα μυστικά, εδώ. Η Γιάννα Καραβά είναι μία δημοσιογράφος, επειδή το έργο παίζεται πάρα πολλές σεζόν. Παλιότερα ήταν αρχισυντάκτρια στο περιοδικά, τώρα είναι αρχισυντάκτρια στη τηλεοπτική εκπομπή. Είναι μία έξυπνη και δυναμική γυναίκα, που όμως με όλα αυτά που συμβαίνουν την ημέρα που έχει έρθει στο χωριό για την κηδεία του πατέρα της, χάνει και αυτή την ψυχραιμία της και το κέντρο της. Και την βλέπουμε να εμπλέκεται σε διάφορα γεγονότα και να έχει λανθάνουσα συμπεριφορά και αυτή όπως έχουν και οι γύρω της. Το έργο «Την Αποτέργο» είναι ένα σπουδαίο ελληνικό έργο που έχει γράψει ο Αλέξανδρος Ορίγας και ο Δημήτρης Αποστόλου, που έχει κάνει μια πορεία που είναι σε όλους γνωστή, τώρα είναι 11ος χρόνος που παρουσιάζεται στην Αθήνα και σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Είναι μια υπέροχη κωμωδία καταστάσεων με αληθινούς χαρακτήρες, που το γέλιο ξεκινάει από τα 2 πρώτα λεπτά και συνεχίζεται αμύωτο για 3 ολόκληρες ώρες σχεδόν. Ο δικός μου ρόλος είναι τώρα ο Λευτέρης ο Τσιάμπουρας, είναι ένας αστυνομικός στην επαρχία, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο σπίτι που διαδραματίζεται το έργο. Έχει τις δύο τις ξαδέρφες, την Γιάννα και την Ελένη, έχει τα μυστικά του, είναι μέσα στο σπίτι και προσπαθεί και αυτός, γιατί όλη είναι μια ιστορία αρχαιοκαπηλείας, όπου όλοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έναν κούρο που κάνει 15 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ φέτος επανήλθα στο ρόλο της δημοσιογράφου, της Νινή. Είναι η Νινή, μια ανερχόμενη δημοσιογράφος, πώς με βλέπεις, ηλικιακά δένει, δεν πειράζει, η οποία ξεκινάει από τους Γαργαλιάνους για να φτάσει στην Αθήνα και να μπει σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, αυτά είναι τα όνειρά της, να κάνει μεγάλη καριέρα. Εμπλέκεται όμως και αυτή σε μια μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλείας στους Γαργαλιάνους, με δολοφόνους, ύποπτους, ιντρικαδόρους, κακοποιούς, αλλά... Έχει το ρόλο της ξανθιάς στο έργο, αλλά όπως ξέρεις όλες οι ξανθιές θεωρούνται ανόητες, αλλά από πίσω κάτι κρύβουν, μια μεγάλη ιστορία. Από εδώ πάντη, από εδώ, μπαρικοπέντρο στην ίδια περαβά, τι τραγικές εικόνες μιλάνε από μόνοι τους. Δώσε και μια μου τραγική εικόνα. Του που είναι μητά στις άκρες, θα γυρίσεις πάλι στο ένα τρίβι. Όχι στο λεπτή, δεν θα τα κάνω. Ήταν όμως μεγάλη απόλυα. Για τον Αλέξανδρο Ρίγα θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα κοντά του κάποια στιγμή στην αρχή της καριέρας μου και από τότε αγαπηθήκαμε πολύ και δεν είναι άνθρωπος δηλαδή σχεδόν της οικογένειάς μου, δηλαδή τον αισθάνομαι πολύ πολύ δικό μου άνθρωπο. Δεν έχω καθαρίσει από τα χάλια είναι μέσα, τρέπομαι και τα πράγματα. Ναι, ναι, και τι θα πει η γειτονιά, εμείς είπαμε όλοι οι συγγενείς του πρώτου του βαθμού θα πει το σπίτι. Μα εμπόλετε, και εσύ Χριστάκη μου, και εσύ, μακρινός κυροστά, τρεις μήνες εξαρτητές, εσύ δεν νομίζω ότι φεύγει κανένας δυσαρεστημένος από την παράσταση. Κάθε cast είναι μια τονωτική ένεση καινούρια, κάθε καινούριος συνάδελφος που μπαίνει σε αυτή την παράσταση για να αντικαταστήσει κάποιον παλιό είναι πάρα πολύ ωραίο και καινούριο και φρέσκο. Και γι' αυτό έχει ζήσει και τόσα χρόνια και επειδή μάλλον η ιστορία του είναι πολύ αληθινή και πολύ μας χτυπάει στο DNA μας λίγο σαν ανθρώπους και σαν Έλληνες και σαν... Γενικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Εγώ κάνω την Ελένη Καραβά, έχω έρθει στο χωριό να θάψουμε τον μπαμπά μας με την αδερφή μου. Μπαίνουμε στο σπίτι μας, στο πατρικό και κάθε βραδιά αισθάνομαι ότι πηγαίνω πραγματικά εγώ στο χωριό μου και παραμυθιάζομαι και είναι κάθε βραδιά καινούρια και αστεία και πάμε να το κάνουμε και καλύτερα από χτες και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, δεν βαριέμαι ποτέ αυτή την παράσταση. Ονομάζομαι Μάρκος Μπούγιας και στο «Μπαμπά μου ξανθένεις Παρασκευή» κάνω το Χρήστο Γκελίδη. Ένα πολύ στενό φίλο του μπαμπά. Πολύ στενό φίλο του μπαμπά. Βασικά είναι η 10η χρονιά, είναι μια υπέροχη παράσταση, πολύ γρήγορη, πολύ έξυπνη, μαύρη κωμωδία. Και θέλω να πω ότι γενικότερα είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με τον Αλέξανδρο Τορίγα, είναι η δεύτερη δουλειά. Το καλοκαίρι ήμασταν εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνι. Κάναμε μια περιοδία, εντάξει, όλα τα λεφτά. Αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, αδέρφη, κοιτάξτε τώρα! Πώς θα πάω στο σπίτι μου που δεν μπορώ να πάω τα πόδια μου! Πας και πατάς το φουρό!
παπά σίγουρη μου. Στην κοινή όλοι θα σπαράζουν και εγώ δεν θα έχω μια έκφραση ότι είναι στάτη. Α, η ματούλα. Η ματούλα είναι η δεύτερη ματούλα που μου χαρίζει ο Ρήγας. Και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η καπετάνισσα, ας πούμε, του σπιτιού. Είναι μέσα στο κόλπο σε ό,τι συμβαίνουν, της κρύβουνε βέβαια πράγματα και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Είναι αυτό που λέμε για τα κορίτσια, μια αγκαλιά, με τη μία τα πάει καλά, με την άλλη όχι τόσο, αλλά και αυτήν λίγο την νοιάζεται. Είναι ένας ρόλος που κρατάει τις ισορροπίες. Μέχρι που αυτοί οι άνθρωποι που δίνονται σε όλα και θέλει όμως να πάρει, έχει το τίμημά της. Αυτή η κωμωδία, η μαύρη κωμωδία, η φάρσα, μεγενθύνει τους ήρωες, δηλαδή μεγενθύνει το τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που μπορεί να μας συμβεί στη ζωή, στην κωμωδία το βλέπουμε λίγο πιο μεγάλο. Και εκεί μπορεί να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Έτσι κάνουμε στα Άγιο Σαράντα. Α, τι μεστόνισες εσύ, ρε παιδί μου, τι μεστόνισες, ε! Έλα, έλα! Και πες να μην μου σπάσουν ένα ρογιάκο, θα τρώνε ζούμα με τις χούφτες απάνω, ε! Εγώ είμαι πολύ της παράδοσης και ψαρόσουπα και καφέ. Γιατί αν κρατήσουμε αυτό που είναι η ρίζα μας και αυτό που θέλει ο λαός μας, τότε νομίζω θα πάμε μπροστά. Και εδώ βλέπετε ότι αυτά τα έργα κρατάνε τόσα χρόνια, γιατί κάτι έχουν να πούν πιο σημαντικό. Μιλάμε για αρχαιοκαπηλεία. Κάποτε ένας βρήκε ένα άγαλμα, βρήκε έναν αγοραστή, το πούλησε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι μας θησαυροί να είναι στο εξωτερικό. Όλοι μας έχουμε λατώματα που εδώ όπου μεγενθύνονται ίσως μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να δούμε λίγο φως στο τούνελ. Κάνω τον βοηθό του δημοσιογράφου που βρίσκεται στο χωριό. Όπως σας είπαν και οι προηγούμενοι, είναι μια κωμωδία, αλλά έχει τόσο... Μάλλον, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει κλάμα χωρίς γέλιο, λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, υπάρχει μια κηδεία και μέσα σε αυτήν γίνονται ευτράπελα πράγματα, γίνονται φόνοι, γίνονται πάρα πολλά για έναν κούρο. Για έναν κούρο αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και εγώ με τον τρόπο μου και με τους διαδρόμους που ψάχνω να βρω, πηγαίνω να αγοράσω τον κούρο. Συσσαγωγικά να αγοράσω τον κούρο. Τα υπόλοιπα δεν είναι, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Γεια σας παιδιά, Γιώργος Γιαννόπουλος, λέγομαι, και ο Βαγγέλης και της Ελένης, συγχωρημένοι και οι δύο. Παίζω το ρόλο του μπαμπά. Στην παράσταση μπαμπά μου και να πεθάνει Παρασκευή. Σκηνοθετική έτσι ευφυΐα ο Αλέξανδρος που κάθε φορά με τους άλλους ηθοποιούς που βάζει. Για το ρόλο του δικό μου τον έχει παίξει ο κύριος Βουτσάς, ο κύριος Μποστατζόγλου, ο κύριος Χαϊκάλης. Όλο τον οικοθέατρο έχει περάσει από αυτό το έργο. Η ευφυΐα λοιπόν η σκηνοθετική του Αλέξανδρου είναι ότι κάθε ηθοποιός που μπαίνει τον προσαρμόζει στο σωματότυπο και στην ψυχολογία του κάθε ανθρώπου. Γιατί πιστεύω ότι. Όχι, πιστεύω όλοι μας, ξέρουμε, είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι, και εγώ έχω μια άποψη φιλοσοφική και υποκριτική, που, φιλοσοφική που έχει να κάνει με την υποκριτική, ότι πάντα είμαι ο Γιαννόπλος στην ενδυνάμει φάση που θα μου ζητηθεί. Γι' αυτό δεν μου αρέσει ο όρος ότι παίζω το ρόλο. Είμαι ο ρόλος. Θέλω να πω το εξής: το έχω παίξει τρεις φορές το έργο. Το έχω δει τρεις φορές το έργο. Το κάναμε περιοδία το καλοκαίρι. Τώρα αυτό και μέσα στο φέρετρο και που ακούω τους και γελάμε δηλαδή. Είναι τόσο αστείο. Και είναι μια ψυχοθεραπεία, θα πρότεινα στους αγαπημένους τηλεθεατές που θα δουν, να δουν αυτή την παράσταση για να λυτρωθούν. Αυτό είναι το μήνυμα. Όταν αποτοξινωθείς από τις τοξίνες που σου κουβαλάς κάθε μέρα και γελάσεις τρεις ώρες, την άλλη μέρα είσαι καλύτερα. Με τον κομμενό σου, με τη γυναίκα σου, με τον περιπερά σου, με το μανάβι σου, με το βηματισμό σου, με τον ήλιο, είσαι καλός με τη φύση, είσαι καλά. Γιατί έχεις βγάλει τις τοξίνες. Και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα περάσουν καλά και για ένα διάστημα θα είναι αποτοξινωμένοι και χαρούμενοι.